Κύριε Γιώργα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και εσάς οι Σοκράτεσες. Ναι, τώρα... Εγώ θέλω να μου πείτε, τι εισπράττετε από τον κόσμο? Όχι, όχι, μισό λεπτό. Πήρα την πουγιά από το στόμα. Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί προηγουμένως ρωτούσα τον κύριο Κατσανιώτη από ερώτημα ενός ακροατή μας. Γιατί όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην Πάτρα, δεν πήγε και μέχρι το Δημαρχείο? Και απάντησε ο κύριος Κατσανιώτης ότι προφανώς δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος, επειδή είναι κουκουέ ο Δήμαρχος. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί. Δεν νομίζω. Ο κύριος Πελετίδης είναι χρόνια δήμαρχος της Πάτρας. Είναι η τρίτη θητεία. Καθολική αποδοχή. Έτσι, είναι πέρα, από αυτό, πέρα από αυτό ότι έχει καθολική αποδοχή και το έχει αποδείξει και με το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, έχει συναντήσει πάρα πολλούς πρωθυπουργούς. Και τον κύριο Τσίπρα παλιότερα. Και... Άρα δεν νομίζω ότι είναι... Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα. Καλά το είπατε. Ξέρετε γιατί γελάω. Γελάω διότι πάντοτε ο πόλεμος ο μεγάλος δεν γινόταν μεταξύ κουκουέ και δεξιάς, γινόταν μεταξύ κουκουέ και αριστεράς. Γι' αυτό γελάω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς έχουμε όχι μόνο στα ζητήματα της τοπικής διοίκησης και πώς έχει αντιμετωπιστεί ο Δήμος Πάτρας, αλλά συνολικότερα στην πολιτική, εμείς έχουμε μέτωπο με όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα και με προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν την ίδια πολιτική. Αυτό είναι το δικό μας μέτωπο. Εγώ θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που σας έθεσα πριν. Τι εισπράτετε από τον κόσμο? Διότι δεδομένου ότι εγώ, επειδή κυκλοφορώ και βλέπω και τα περίπτερά σας που είναι σε όλες τις περιοχές, τουλάχιστον εδώ της Αθήνας που κατοικώ, ναι, βλέπω τον κόσμο ο οποίος έχει μια διαφορία για τις ευρωεκλογές. Έχει μια απογοήτευση. Εσείς τι εισπράτετε? Εμείς εισπράττουμε και απογοήτευση ότι υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού από τα προβλήματα που βιώνει, mm-hmm, και από τις πολιτικές που γιγαντώνουν αυτά τα προβλήματα, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει στην ουσία μια εικονική πραγματικότητα. Γιατί αυτό που επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά που λέει για την ακρίβεια, για άλλα ζητήματα, με τις αλληλογραφίες του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην ουσία μια εικονική πραγματικότητα η οποία είναι αποκρουστική. Πραγματικά αποκρουστική για το λαϊκό κόσμο και τα προβλήματα που βιώνει. Απ' τη μια λοιπόν υπάρχει αυτή η απογοήτευση, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια οργή ενός κόσμου που νομίζω αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δείτε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού, γύρω στο 60%, θέλει να αξιοποιήσει την ψήφο των ευρωεκλογών προκειμένου να στείλει μήνυμα αποδοκιμασία στην κυβέρνηση. Και ένα επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι, πάνω από το 40%, που θέλει να στείλει αποδοκιμασία και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτυπώνει και μια συσσωρευμένη πείρα που εμείς τη συναντάμε, ότι οι κυβερνήσεις στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, και προφανώς σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είναι πρωτοπόρος, πρωταθλητής σε αυτό το ζήτημα, υλοποιούν αποφάσεις των Βρυξελών, υλοποιούν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθύνονται για όλα τα ζητήματα και για όλα τα προβλήματα που συναντούμε στην καθημερινότητά μας. Από την ακρίβεια, από την εμπλοκή μας σε δύο πολέμους και με τις εξελίξεις πραγματικά να ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως εκεί πέρα. Α, ναι, αυτό που πάει να γίνει τώρα, αν σταλούν δυνάμεις από την Ευρώπη, όπως λέει ο Μακρόν, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον αυτό που έδωσε ο Μπάιντεν το πράσινο φως. Ναι, αυτό έτσι για την χρήση των δυτικών όπλων. Αυτό μιλάμε για μια κλιμάκωση τεραστίων διαστάσεων. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν συζητιούνται στην προεκλογική αντιπαράθεση. Μπορεί να συζητάμε. Γιατί ο άλλος προσπαθεί να φάει, δηλαδή ψάχνει να βρει το φαγητό για το σπίτι του εδώ που τα λέμε. Όμως ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτά συνδέονται ακριβώς και με το ζήτημα αυτό. Όταν για παράδειγμα η Ευρώπη έχει αποφασίσει για τα επόμενα χρόνια να δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και για τη στήριξη στην κυβέρνηση Ζελένσκι, αυτά θα τα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, κύριε Κουίτ. Και αυτά θα λείψουν από την υγεία, από την παιδεία. Εννοείται ότι. Μιλάτε για οικονομικές επιπτώσεις, έτσι? Βεβαίως. Και ενεργειακές επιπτώσεις. Ήδη υπάρχουν, ήδη τις βιώνουμε, τις
οικονομικές συνέπειες του πολέμου και της εμπλοκής και οι οποίοι θα γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ συμμετέχει και συμφωνεί και η ελληνική κυβέρνηση, ότι η οικονομία της Ευρώπης πρέπει τα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε πολεμική οικονομία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, τα μεγάλα ζητήματα των ευρωεκλογών. Ναι, και από αυτή την άποψη, με βάση όλα αυτά, θεωρούμε ότι η απάντηση πρέπει να είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Κύριε Γκιόκα, πώς βλέπετε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη? Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αυτό τον κίνδυνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να δούμε τις αιτίες. Γιατί πολλοί μιλάνε για αυτό το κίνδυνο, ναι, και πολλοί ξορκίζουν αυτό το κίνδυνο, αλλά τις αιτίες δεν αναφέρουν. Όταν, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει τέτοιες δυνάμεις, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει επίσημη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό ή τη θεωρία των άκρων, mm-hmm. αυτό δεν τροφοδοτεί τέτοιες ακροδεξιές δυνάμεις. Δείτε για παράδειγμα τη Μελώνη. Η Μελώνη, μια ακροδεξιά πρωθυπουργός στην Ιταλία, και αυτή τη στιγμή μάλιστα βγήκε και με τον αέρα του αντισυστημισμού. Αν θυμάστε, πριν εκλεγεί η Μελώνη, ναι, είχε βγει και με ένα τέτοιο αέρα. Ναι. Και σήμερα είναι από τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και με την κυρία Φοντερ Λάινεν και ούτω καθεξής. Και με τη Λεπέν. Αποδεικνύοντας τελικά ότι αυτή η δίθεν αντισυστημικότητα των ακροδεξιών δυνάμεων που την αξιοποιούν για να ψαρεύουν στην απογοήτευση, στην οργή ενός κόσμου, σε έναν εργατικό λαϊκό κόσμο κτλ., δεν είναι μια δίθεν αντισυστημικότητα που στην ουσία οδηγεί από άλλο δρόμο στην υποστήριξη της ίδιας πολιτικής. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Όταν σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνησαν δυνάμεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ισπανία, αναφέρομαι στην Πορτογαλία. Λοιπόν, με τη σημαία της προόδου ή της αριστεράς και εφάρμοσαν αντιλαϊκές πολιτικές, αυτό δεν τροφοδοτεί τέτοιες δυνάμεις. Πιστεύετε, λοιπόν, ερώτηση, ναι, άρα, συγγνώμη, κλείστε, συγγνώμη, σας διακόψα. Ναι, λέω ότι άρα υπάρχουν μια σειρά αιτίες που σχετίζονται με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, με τη στάση και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γιγαντώνει τέτοιες δυνάμεις. Άρα δεν είναι μόνο να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και να το περιγράφουμε. Mm. Το πρόβλημα είναι να βλέπουμε και τις αιτίες που το δημιουργούν. Το θέμα δεν ξέρετε ποιο είναι, κύριε Γκιόκα. Και το λέω ευθέως. Ότι είσαστε το μόνο κόμμα το οποίο, και με το ριζοσπάστη διαβάζοντας καθημερινά, βάζετε σαν πρώτο θέμα τι Ευρώπη θέλουμε. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα κόμματα όμως πιο πολύ με την καθημερινότητα έτσι απασχολούνται. Και με το και τι είπε ο Κασελάκης, τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο άλλος ο Άκης από το Πασόκ. Και με μια εκφυλισμένη εκδοχή της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα του λαού μας δεν είναι τώρα που πάει ο Κασελάκης, τι είπε ο Μητσοτάκης ή το ένα και το άλλο. Είναι τα προβλήματά του, είναι ο μισθός που δεν βγαίνει, είναι εργασιακές σχέσεις, είναι τα ζητήματα της εμπορευματοποίησης στην υγεία και στην παιδεία. Για όλα αυτά τα ζητήματα, ή αν θέλετε πίσω από όλα αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 90% των νόμων, κύριε Κουρκ, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, το 90% των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ενσωμάτωση οδηγιών, οι οποίες διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία έρχονται εδώ και υλοποιούνται ως νόμοι των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Άρα το κρίσιμο, το ζήτημα τι Ευρώπη υπάρχει, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού οδηγεί τους λαούς, κατά τη γνώμη μας είναι το κρίσιμο ζήτημα. Όταν ιδιαίτερα μιλάμε για μια μάχη ευρωεκλογών. Και το γεγονός ότι, όπως σωστά είπατε, εμείς επιδιώκουμε να γίνει αυτή η συζήτηση σε αντίθεση με άλλα κόμματα τα οποία σε επιμέρους ζητήματα προσπαθούν να την παρατεθούν και πολλές φορές σε ζητήματα τα οποία είναι τελείως, να το πω έτσι, με μια εκφυλισμένη πολιτική αντιπαράθεση, δείχνει ότι όχι μόνο δεν αμφισβητούν αυτή την κατάσταση, όχι μόνο αποδέχονται αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουν αποδείξει και το λένε κιόλας, αλλά θέλουν να κρίσουν και τις μεγάλες τους συγκλήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια σειρά αποφάσεις πολύ σημαντικές,
ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου κτλ. Έχουν ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελληνική Λύση, τα κόμματα δηλαδή που είχαν ευρωβουλευτές στην τελευταία θητεία. Πάντως ο Γιάννης εδώ πέρα, ο αντιλαϊκιστής, με διορθώνει και μου λέει: κάνεις λάθος, Τέρενς. Το ΚΚΕ δεν βάζει το θέμα τι Ευρώπη θέλουμε, αλλά όχι στην Ευρώπη. Χωρίς ναι μεν αλλά. Ξεκάθαρα όχι. Εμείς λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Οι λαοί της Ευρώπης, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, βρεθήκαν οι αγρότες της Γερμανίας σε μεγάλες κινητοποιήσεις. Οι εργάτες της Γαλλίας, 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. 1 εκατομμύριο στο δρόμο ενάντια στην αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση Μακρόν. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πολύ μεγάλους αγώνες στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες στον έναν ή στον άλλο βαθμό αμφισβήτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Η κοινή αγροτική πολιτική, με τους αγρότες που είδαμε τα πλάνα στην πύλη του Βραδεμβούργου να πηγαίνουν τα τρακτέρ των αγροτών της Γερμανίας, είναι πολύ χαρακτηριστική. Άρα λοιπόν εμείς με αυτούς είμαστε. Είμαστε με την Ευρώπη των λαών και όχι με ένα οικοδόμημα όπως είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγεί τους λαούς σε τεράστια αδιέξοδα. Και οικονομικά και πολεμικά στρατιωτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα επόμενα χρόνια να το δούμε. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή καλημέρα και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο να έχετε. Ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Αυτό ναι. Να εκφράσει αυτή τη διαμαρτυρία του, την οργή και την απογοήτευση που ζει. Και θεωρούμε ότι πιο αυθεντικός εκφραστής μπορεί να είναι η ψήφος του ΚΚΕ. Και πάλι καλημέρα.